Τον κύριο Βασιλείου τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, τον καθυστερήσαμε τον άνθρωπο. Γεια σας κύριε Βασιλείου, καλημέρα. Καλημέρα σας. Να ξεκινήσουμε πρώτα, αν θέλετε, με την σύλληψη που είχαμε με αφορμή τα γεγονότα και τα άσχημα γεγονότα στο παιχνίδι Απόλλωνα από ΕΛ. Είχαμε νέα σύλληψη. Ναι, πράγματι, όσον αφορά τα επεισόδια αυτά και συγκεκριμένα το γεγονός όπου ανεβρέθηκε κρυμμένη μια τσάντα στα χωρητήρια όπου υπήρχε μέσα 53 καπνογόνα και 9 φωτοβολίδες, αξιοποιώντας και αξιολογώντας το κλειστό κύκλωμα του σταδίου, εξασφαλίστηκε μαρτυρία εναντίον τριών προσώπων ηλικίας 48, 38 και 37 χρόνων. Σε αργά το βράδυ, η αστυνομία συνέλαβε τον 48χρονο και τον οδήγησε στα κρατητήρια όπου βρίσκεται και θα παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον του δικαστηρίου. Άρα τον βρήκατε αυτόν που τα έκρυψε. Τελικά πότε τα είχε κρύψει από βάση του και το κλειστό κυκλώματος? Την ίδια μέρα τα πήγε ή ήταν προηγούμενες μέρες? Όχι, σύμφωνα με το κλειστό κύκλωμα φαίνεται ότι την ίδια μέρα μεταφέρθηκαν και τοποθετήθηκαν στο σημείο όπου ανεβρέθηκαν. Μάλιστα. 48 χρονών, δεν βάζουμε ποτέ μυαλό δηλαδή, ό,τι ηλικία και να είμαστε. Όταν το έχουμε, το έχουμε. Αφήστε με εμένα να σχολιάζω, κύριε Βασιλείο. Εντάξει, εσείς προχωρήστε. Άρα σήμερα θα παρουσιαστεί για τους άλλους δύο. Οι άλλοι δύο καταζητούνται, αναζητήθηκαν και δεν εντοπιστήκαν, όμως συνεχίζονται οι εξετάσεις με σκοπό των εντοπισμών και τη σύλληψή τους. Α, ακόμα τους ψάχνετε αυτούς. Δεν είναι μόνο ότι ήταν μόνο το 48χρονο, είχε άλλα δύο άτομα μαζί του. Βρήκατε τον 48χρονο, τον συλλάβατε και απομένουν οι άλλοι δύο, ναι. Πολύ σωστά, ναι. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Βασιλείου, εκτός από αυτό, θα βγουν κάποιες φωτογραφίες για άλλα άτομα τα οποία εμπλέκονται στις φασαρίες που είδαμε στον αγώνα Απόλλωνα από ΕΛ. Μάλιστα, αξιολογούνται τα κλειστά κυκλώματα του γηπέδου με σκοπό των εντοπισμών και άλλων προσώπων, ούτως ώστε να μπορέσουμε να τα δημοσιεύσουμε με στόχο να βρούμε τα στοιχεία για να προχωρήσουμε σε εντάγματα σύλληψης και για τα άτομα αυτά που προέβησαν στους βανταλισμούς και στις κακόβουλες ζημίες εντός και εκτός γηπέδου. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα πάμε